Δεν θέλω να αναλύσω την κατασκευή του έργου, την οποία άλλωστε και βλέπετε. Θα ήθελα μόνο να αναφερθώ στο λόγο για τον οποίο αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή τη δραστηριότητα. Τελειώνοντας τις σπουδές μου, γύρισα στην πόλη μου, στην πόλη που αγαπώ και που γεννήθηκα, όπως φαντάζομαι και πολλοί άλλοι συνομιλικοί μου, οι οποίοι αποφάσισαν να επιστρέψουν για λόγους επαγγελματικούς, οικογενειακούς ή και οικονομικούς ακόμη. Και σε αυτή την πόλη που είμαι σίγουρη ότι όλοι θα θέλαμε να τη βλέπουμε λίγο πιο δραστήρια, πιο δημιουργική και τέλος πάντων να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους πολίτες της. Σε αυτή την πόλη που κατά την άποψή μου ο τρόπος διασκέδασης δεν θα έπρεπε να είναι τόσο στήρος και μονότονος, ιδίως για τους νέους. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν βλέπω ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχουν ανταπόκριση, έστω και από μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Και εγώ προσωπικά εύχομαι να γίνει το ξεκίνημα για μια νέα σειρά δραστηριοτήτων, πολιτικών εκδηλώσεων και δράσεων στην πόλη μας. Και μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το να δημιουργούμε, το να συμμετέχουμε σε δημιουργικές ομάδες κρατάει μακριά εμάς τους νέους και γενικότερα τον κόσμο από τις δύο βασικές μάστιγες της εποχής μας που είναι τα ναρκωτικά και η κατάφυξη. Ευχαριστώ το Δήμο Κομοτηνής που στήριξε την προσπάθειά μας και όλους όσους βοήθησαν φέρνοντας περιοδικά, της Κατινάχιας, τους γονείς μου, τον πατέρα μου που βοήθησε πολύ και τον Δημήτρη Ζοντίνα, ο οποίος βοήθησε εξίσου στο χτίσιμο του βέντρου. Ευχαριστώ. Okay. Μαζί με το βέντρο.